Πάμε τώρα στη Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, η οποία προκαλεί σοκ, σκανδαλίζει και το Ευρωκοινοβούλιο, διότι το Κατάρ τι έκανε, έδινε μίζες για να εξασφαλίζει ευνοϊκούς όρους, Μαρία. Ναι, είναι μια εκρηκτική υπόθεση αυτή που ξέσπασε στη μέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, Πόπη. Η Βελγική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο μιας έρευνας για πράξεις διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος από οργανωμένη συμμορία, σήμερα συνελήφθησαν στις Βρυξέλλες 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ευρωβουλευτής, ως ύποπτη για δωροληψία από μια χώρα του κόλπου εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Βελγική Εισαγγελία δεν λέει ποια είναι αυτή η χώρα, όμως δύο βελγικές εφημερίδες αναφέρουν ότι πρόκειται για το Κατάρ. Λένε ότι οι αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει μεταξύ άλλων να δωροδοκίσουν έναν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή ευρωβουλευτή, που ήταν ευρωβουλευτής ως το 2019, ο οποίος είναι μέσα σε αυτούς που συνελήφθη σήμερα. Μάλιστα, οι δύο εφημερίδες λένε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδικάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βελγικής Εισαγγελίας, εκτός από τις 4 συλλήψεις, η αστυνομία κατέσχεσε περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και εξοπλισμό ηλεκτρικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα, των οποίων το περιεχόμενο θα εξεταστεί. Να πούμε ότι για μήνες το Βέλγιο υποψιαζόταν ότι μια χώρα του κόλπου επηρεάζει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά και δίνοντας δώρα σε άτομα που έχουν σημαντική πολιτική θέση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.